Σύγκρουση Μητσοτάκη και Τσίπρα περί ΕΑΜ και πατριωτισμού. Για το ΕΑΜ ο λόγος και συγκεκριμένα για την επιλογή του ΣΥΡΙΖΑ να ανοίγει τις συγκεντρώσεις ο ύμνος της συγκεκριμένης οργανώσεως της αντίστασης. Ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τον αντιπαλό του ότι επενδύει συνειδητά τους διχασμούς του παρελθόντος επιλέγοντας την συγκεκριμένη μουσική εισαγωγή. Αντιθέτω, η Νέα Δημοκρατία σημείωσε έχει επενδύσει να αναδείξει την αποκατάσταση της δημοκρατία από τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Εσεί επιμένετε να μα θυμίζετε τι χειρότερε στιγμέ τη ελληνική ιστορία και τους εμφυλίου διχασμούς που αυτό ο τόπο πλήρωσε πολύ ακριβά. Ο Πρωθυπουργό διερωτήθη εάν την ομιλία του κυρίου Τσίπρα την είχε γράψει ο παλιό συνοδοιπόρο του, κύριο Καμένο οι βουλευτέ του οποίου συνεχίζουν να του παρέχουν ψήφο εμπιστοσύνη. Διευκρίνησε ότι εγώ δεν είπα ποτέ ότι σε αυτήν την αίθουσα υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι λιγότερο πατριώτε από ότι κάποιοι άλλοι. Αυτά τα λέγατε εσεί, ξέρετε, σε μια άλλη εποχή πριν από δέκα χρόνια. Αυτοί που μα κυβερνούν δεν είναι και τόσο Έλληνε. Προσέξτε αυτά που λέγατε εσεί για να θυμόσαστε. Για να θυμόμαστε τι λέγατε στον ίστρο σας τότε τον αντιμνημονιακό, κατηγορώντα όλου μα σε αυτή την αίθουσα ότι είμαστε υποταγμένοι νενέδε και γερμανοτσολιάδες. Για εσά η άμυνα δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα και δεν είχε να κάνει αυτό με τι μνημονιακέ δεσμεύσει. Εγώ λοιπόν όμω, ω πρωθυπουργό τη χώρα, έχω μια υποχρέωση στη διάρκεια τη θητείας μου να θωρακίσω τι ένοπλε δυνάμει και για την εποχή που ενδεχομένως να μην είμαι πρωθυπουργός. Αυτή είναι η υποχρέωσή μου.